την αυθεντικότητα, τις ομορφιές, τους ανθρώπους, την αλήθεια της. Αυτά εχμαλωτίζει ο διάσημος σκηνοθέτης Θοδωρής Παπαδουλάκης στα γυρίσματα της νέας τουριστικής καμπάνιας του νησιού από την περιφέρεια Κρήτης. Το καλό μεσημέρι βρέθηκε στα γυρίσματα καταγράφοντας αποκλειστικά backstage. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, σε μαγευτικά αξιοθέατα και γραφικά τοπία. Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, ο οποίος έχει χτίσει σχέση συνεργασίας με την περιφέρεια Κρήτης για την τουριστική προβολή του νησιού, επισήμανε ότι αυτή η τουριστική καμπάνια επικεντρώνεται στον Κρητικό και την αλήθεια του. Κάνουμε γυρίσματα για την νέα τουριστική καμπάνια για την περιφέρεια της Κρήτης για τη χρονιά 2020. Η αλήθεια είναι πως έχουμε εντυπωσιαστεί από όλες τις τοποθεσίες που έχουμε πάει, από όλα τα μέρη και τη φιλοξενία που βρίσκουμε εδώ πέρα στην Κρήτη, κάνοντάς μας τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολη και παρουσίαστη. Η φιλοξενία, εννοείται, η κριτική είναι αυτή που προμοτάρουμε, είναι και κάτι που βρίσκουμε κι εμείς στην πορεία μας κάνοντας γυρίσματα σε όλο το νησί. Εχθές ήμασταν στο πανέμορφο χωριό των Καψαλιανών, όπου είχαμε την πολύ ζεστή υποδοχή του Μύρων. Θα βρεθούμε και στον Άγιο Νικόλαο, όπου εκεί θα κάνουμε γυρίσματα στην Πιναλόγκα. Η νέα καμπάνια εστιάζει στην αυθεντικότητα της Κρήτης, στην αυθεντική κουζίνα, στην αυθεντικότητα των ανθρώπων, στην αυθεντική φιλοξενία. Σαν να κάνει κρύο, ρε Μαρίκα, δεν νομίζεις? Έλα τώρα, κάνει κρύο. Μην το πεις στα παιδιά. Ο Θοδωρής Παπαδουλάκης έχει πολλές φορές καθυλώσει τους Έλληνες μέσα από δημιουργίες που καταγράφουν με τον καλύτερο τρόπο μεγάλες αλήθειες. Άλλωστε, ποιος μπορεί να ξεχάσει την χριστουγεννιάτικη ταινία του 2015 που έγινε viral, οι επισκέπτες. Ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν πως η ταινία μικρού μήκους «Ο αδελφός μου» ήταν η γροθιά στο στομάχι στη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Thank you.